Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, καλησπέρα σας, άλλη μια φορά που είμαστε μαζί για ακόμα ένα βιντεάκι. Αυτή τη φορά όμως όχι για τη Super League αλλά για το κύπελο Ελλάδας, καθώς έχουμε αγωνιστική δράση στο κύπελο για τη φάση των 16, κάποια μάτς τα οποία είναι δεύτερα μάτς, κάποια μάτς τα οποία είναι πρώτα και γενικώς δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι και ακόμα δύο πολύ σημαντικές αναμετρήσεις έχω να πω. Καθώς αυτή την Τετάρτη 10 του Γενάρη έχουμε 4 μάτς, τα μάτς τα οποία μπορείτε να δείτε: Πανσεραϊκός Αστέρας, Βόλος ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια, δεν είναι μόνο αυτά, γιατί είμαστε ακόμα στη φάση των 16. Υπάρχουν και τα ζευγάρια της Καλλιθέας με τον Πανετολικό, το ζευγάρι του Όφη με την Κηφισιά, του Ατρόμητου με τη Λάρισα και της Νίκης Βόλου με το Λεβαδιακό. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα μάτς θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, οπότε θα τα σχολιάσουμε στο επόμενο βίντεο που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα με τα παιχνίδια αυτά τα οποία θα τα συμπεριλάβουμε. Αλλά επειδή έχουμε χρόνο μέχρι αυτά τα μάτς, γι' αυτό σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε μόνο για τα μάτς που έχουμε αυτή την εβδομάδα, αυτά τα 4 παιχνίδια. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα μιλάμε για ανταγωνιστικά μάτς. Ήδη από τη φάση των 16 θα δούμε πάρα πολύ ωραία ντέρμπι και κάποια μάτς τα οποία τα δύο πρώτα τα οποία και αυτά έχουν το ενδιαφέρον τους. Αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι μπορούμε να σχολιάσουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να σχολιάσουμε το τι είδαμε στα προηγούμενα μάτς, τουλάχιστον στο κύπελο, σε αυτά που έγιναν και γενικότερα την κατάσταση των ομάδων τον τελευταίο καιρό. Ξεκινάμε το πρώτο παιχνίδι. Στο Λάκκο των Λεόντων, λοιπόν, ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί τον Αστέρα Τρίπολης στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Στις Σέρες, έχοντας το πολύ μεγάλο προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι της Τρίπολης, το οποίο είχε λήξει με 2-0 υπέρ του. Μια πραγματικά πάρα πολύ σημαντική νίκη για τον Πανσεραϊκό, ίσως και για πάρα πολλούς ανέλπιστη, θα μπορούσαμε να πούμε. Παρ' όλα αυτά, ήταν μια νίκη η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική και του δίνει ένα αρκετά καλό προβάδισμα για την συνέχεια και για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Εντάξει, βέβαια, από το μάτς τότε του κυπέλου τα πράγματα έχουν λίγο διαφοροποιηθεί, γιατί τότε ο Πανσεραϊκός ακόμα ήταν μια ομάδα η οποία είχε τσαγανό, έβγαζε μαχητικότητα και έπαιρνε αποτελέσματα, ενώ στα τελευταία παιχνίδια στη Super League έχει πέσει ομολογουμένως και η βαθμή του είναι πολύ δύσκολη, δύσκολα τους παίρνει και δεν παίρνει και εύκολα νίκες. Συγκεκριμένα στο τελευταίο του μάτς έρθει 1-1 με την Κηφισιά χωρίς να παίξει και τόσο καλά. Η Κηφισιά ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο κομμάτι του μάτς, αλλά έσωσε την παρτίδα στο τέλος και πήρε τον ένα βαθμό. Από την άλλη, και ο Αστέρας Τρίπολης όμως είναι μια ομάδα η οποία τον τελευταίο καιρό κατάφερε να χτίσει ένα πάρα πολύ καλό σερί αγώνων, να παίρνει αποτελέσματα, να παίρνει νίκες με το Μίλαν Ράσταβατς, να έχει βρει νομίζω πλέον για τα καλά τον τρόπο και το κλειδί αυτής της ομάδας για ακόμα μια φορά. Παρ' όλα αυτά, στο τελευταίο παιχνίδι τύχηκε από τον Ουραγό Πας Γιάννενα μέσα στους Ζωσιμάδες με 2-1, κάτι το οποίο σίγουρα νομίζω προβληματίζει λίγο τον Μίλαν Ράσταβατς εν ώψη του μάτς αυτού με τον Πανσεραϊκό στο κύπελο. Το κύπελο, όπως ξέρετε, είναι μια διοργάνωση που είναι μια ευκαιρία για τις ομάδες από την επαρχία να δείξουν το κάτι παραπάνω και νομίζω ότι για αυτές τις ομάδες έχει και μια πιο μεγάλη σημασία αυτή η διοργάνωση, γιατί θέλουν να δείξουν το κάτι παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι θα γίνει μια πάρα πολύ δυνατή μάχη. Τώρα στα αγωνιστικά καθαρά, ο Πανσεραϊκός έχει και τις απουσίες του, καθώς στερείται ήδη τον Μασαρίποφ και τον Ουεντραόγκο που απουσιάζουν λόγω των κυπέλων Αφρικής και Ασίας. Ο Αυλονίτης ήταν εκτός στο μάτς με την Κηφισιά και όπως και ο Στίνα. Έχασε και το Χαντιστραβό στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι έτοιμος ο Χαντιστραβός να βοηθήσει. Μιλάμε για έναν πάρα πολύ κομβικό και βασικό παίκτη της ομάδας του Παύλο Γκαρσία. Αλλά στα θετικά είναι ότι ο Γούλερη πλέον έχει επιστρέψει για τα καλά και είναι πλέον και πάλι πίσω στην ομάδα. Ο Μπεντακόρ έκανε ντεμπούτο και πέτυχε και γκολ με την Κηφισιά, οπότε σίγουρα αφήνει ένα θετικό πρόσημο αυτό για τη συνέχεια. Νομίζω όμως ότι ο Πανσεραϊκός, αν και τη δεδομένη χρονική περίοδο δεν έχει και τον καλύτερο αγωνιστικό προφίλ, καλύτερα να υπερασπιστεί ένα 2-0, το οποίο είναι ένα ισχυρό προβάδισμα φυσικά, και νομίζω ότι είναι σίγουρα στο χέρι του η πρόκριση αυτή τη στιγμή. Έχει το πάνω χέρι, είναι αυτός που ελέγχει το ρυθμό. Αστέρας δεδομένα θα μπει από το πρώτο λεπτό για να βρει ένα γρήγορο τέρμα, για να καταφέρει να μειώσει το σκορ και να πλησιάσει πιο κοντά στην ανατροπή. Αλλά ο Πανσεραϊκός, όπως είπαμε και πριν, δεν πρέπει να πάει, μάλλον να υποδεχθεί τον Αστέρα με αμυντική διάθεση. Πρέπει να είναι και αυτός μαχητικός. Πρέπει να δείξει ότι στην έδρα του δύσκολα τον κερδίζεις, κάτι το οποίο ισχύει φέτος. Και να βγάλει και αυτός μια πολύ δυνατή και αποφασιστική απόδοση. Τώρα για τον Αστέρα Τρίπολης τα πράγματα είναι λίγο
διαφορετικά. Είναι μια ομάδα η οποία, όπως είπαμε και πριν, έχτισε ένα πολύ καλό σερί τον τελευταίο καιρό και έφτασε να είναι και στην έκτη θέση. Παρ' όλα αυτά, η ήττα με τον Μπας Γιάννα δεν ξέρω κατά πόσο θα στοιχήσει ψυχολογικά στην ομάδα εν ώψη αυτή τη αναμέτρηση. Μπορεί λίγο να ταράξει τα νερά. Ήταν σαν ένα καμπανάκι αυτό για τον Αστέρα. Ο οποίος θα δει τον Καλτσά να επιστρέφει, που απουσίαζε λόγω τιμωρία στο πρωτάθλημα. Θα είναι σημαντικό να τον έχει και θα τον έχει στο μάτς με τον Πανσεραϊκό. Έχασε όμως το Σίτο στο μάτς με τα Γιάννα, οπότε θα δούμε κατά πόσο θα είναι διαθέσιμο στο Σίτο. Έχει και ένα πρόβλημα. Ο Σουρλής επίσης έμεινε έξω. Ο Ατιέν θα είχε ίωση. Ο Άλβαρες όμως επέστρεψε. Γενικώς υπάρχουν διάφοροι παίκτες οι οποίοι βγαίνουν στο ρόστερ του Αστέρα από τραυματισμού τον τελευταίο καιρό. Αλλά γενικά νομίζω ότι ο Αστέρας έχει μια πλήρη ομάδα τον τελευταίο καιρό. Είναι μια ομάδα που έστρωσε στην πορεία γιατί δεν τα είχε πάει καθόλου καλά. Αλλά σίγουρα εμφάνισε με τον Μπας Γιάννα ήταν μια εμφάνιση η οποία προβλημάτισε, θεωρώ. Και σίγουρα πρέπει να λειτουργήσει σαν καμπανάκι. Έχει ένα δύσκολο έργο ο Αστέρας πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να μπει πάρα πολύ δυνατά και να πετύχει ένα γρήγορο γκολ αν θέλει να κάνει την ανατροπή. Επίσης να πούμε κάτι άλλο σαν στατιστικό στοιχείο. Ότι ο Μουνάφο νομίζω πλέον, ο Μουνάφο βρίσκεται στην πέμπτη πεντάδα με τις περισσότερες συμμετοχές ξένων παικτών στην Ελλάδα, στη Super League. Είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ένας παίκτης ο οποίος έφτασε νομίζω τα 316 μάτς στην Super League και στην Α κατηγορία γενικώς. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Αστέρα και για την προσωπικότητα του συγκεκριμένου παίκτη. Παρ' όλα αυτά στο μάτς αυτό ξαναλέω για μένα είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Το 2-0 του Πανσεραϊκού στο πρώτο παιχνίδι μου δίνει μία τάση να τον υποστηρίξω λίγο όσον αφορά τα προγνωστικά. Εγώ πιστεύω ότι το μάτς αυτό μπορεί να έρθει χ προς το χ κλείνω να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή χ με 1-1, 2-2, δηλαδή και το χ και over το ακούω. Είναι πολύ πιθανό. Αστέρας θέλω να δω αν θα μπορέσει να αντιδράσει επί την ήττα με τα Γιάννενα και να του βγει αυτό το μάτς γιατί διεκδικεί πρόκριση και θέλει να κάνει την ανατροπή. Αλλά νομίζω ότι ο Πανσεραϊκός θα παίξει καλά και θεωρώ ότι έστω το χ θα μπορέσει να το κρατήσει, νομίζω, στο μάτς αυτό και ενδεχομένως να πάρει και την πρόκριση για να αντιμετωπίσει τη συνέχεια τον νικητή του Βόλος ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα θα το δούμε. Μιλάμε για ένα ανταγωνιστικό μάτς. Το 2-0 είναι ένα καλό προβάδισμα, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο, ειδικά αν μπει και ένα γρήγορο τέρμα. Εγώ, σαν προγνωστικό, δίνω το χ και πρόκριση στον Πανσεραϊκό. Από εκεί και πέρα θα φανεί και κατά πόσο ο Αστέρας είναι η τόσο καλή ομάδα που έχει δείξει τον τελευταίο καιρό και η ήττα με τον Μπας ήταν κάτι πιο συμπτωματικό. Αυτά λοιπόν για το πρώτο παιχνίδι. Επαναληπτικός λοιπόν, να δούμε και ποια θα είναι η πρώτη ομάδα που θα περάσει στους 8. Και περνάω και στο δεύτερο μάτς, εκεί όπου ο Βόλος θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στις 5 η ώρα το απόγευμα, σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά ανοιχτό, με τον ΠΑΟΚ να έχει κερδίσει μόλις με 1-0, με ένα πέναλτι νομίζω του ΣΒΑΜ στο πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας και πλέον τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Θυμίζω ότι σε εκείνο το μάτς υπάρχει και μεγάλη διαμαρτυρία του Βόλου για ένα γκολ του Μωραήτη που δεν μέτρησε για φάουλ του Βιερίνια νομίζω, που ίσως μάλλον θα έπρεπε να μετρήσει το συγκεκριμένο γκολ. Παρ' όλα αυτά, εν τέλει δεν μέτρησε και το σκορ έμεινε στο 1-0. Ένα σκορ το οποίο σίγουρα νομίζω αφήνει πάρα πολλές ελπίδες στο Βόλο για να κάνει μια προσπάθεια, σίγουρα. Είναι ένα σκορ το οποίο πιστεύω ότι ο Ράς Βαλουτσίσκου θα ήθελε να καθαρίσει το μάτς από το πρώτο, την πρόκληση από το πρώτο μάτς στην Τούμπα. Αλλά σε θυμίζω ότι σε εκείνο το μάτς ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε την απαιτούμενη ενέργεια και ένταση ώστε να πετύχει πιο πολλά γκολ. Είχε κάνει και αρκετές αλλαγές στην 11η, κάτι που μπορεί να γίνει και σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, παρόλο που δεν έχει κλείσει η πρόκριση, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα βάλει τα πολύ δυνατά του χαρτιά. Θα κάνει κάποιες αλλαγές, θα κάνει ένα mini rotation όσο είναι δυνατόν αυτό. Οπότε μπορεί να δούμε και τον Άσμπεργκ για παράδειγμα στην 11η, το Σάστρε πάλι, Τσιγκάρα και Σβάμπ βασικούς αντί για Μεϊτέ και Οσντοεφ. Γενικώς μπορεί να δούμε διάφορα πράγματα. Αλλά ο ΠΑΟΚ, ξαναλέω, είναι καλό το ότι έχει μια ομάδα που το rotation του λειτουργεί τις περισσότερες φορές όταν το κάνει. Στα τελευταία παιχνίδια ο ΠΑΟΚ ξέραμε ότι ήταν ασταμάτητος, ξέραμε ότι έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι ήταν από τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης σίγουρα ήταν ένα κακό βράδυ για τον ΠΑΟΚ, ένα μάτς το οποίο ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε την ενέργεια που ήθελε, ο Άρης ήταν πιο διαβασμένος, πιο προετοιμασμένος πνευματικά και σωματικά και δίκαια πήρε το αποτέλεσμα ενδεχομένως και γκρέμισε και τον ΠΑΟΚ από την κορυφή. Οπότε σίγουρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ καλείται και αυτός να διαχειριστεί ένα κακό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα και ίσως στο πιο δύσκολο μάτς που θα του τύχει στο δεύτερο γύρο, μιας και έχει τα άλλα ντέρμπι στην έδρα του.
Καλύτερα λοιπόν να διαχειριστεί ένα δύσκολο μάτς, μία ήττα και να πάει στο Βόλο προσγειωμένος, εγώ θα πω, και πρέπει να το δει έτσι, δεν πρέπει να θεωρήσει τίποτα δεδομένο. Το σκορ είναι 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ από το πρώτο μάτς, είναι πάρα πολύ ευάλωτο σκορ, με ένα γκολ αλλάζουν τα πάντα του Βόλου. Οπότε πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπει συγκεντρωμένα και να κάνει το παιχνίδι όπως ξέρει να κάνει. Είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει ότι με τέτοιες ομάδες τον τελευταίο καιρό βάζει πάρα πάρα πολλά γκολ, 3 και 4 γκολ συνέχεια, και κερδίζει εύκολα αυτά τα μάτς. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει παίξει ρόλο και ο ψυχολογικός παράγοντας μετά την ήττα και την πτώση από την πρώτη θέση. Είναι κάτι σημαντικό και αυτό. Τώρα ο Βόλος από την πλευρά του είναι μια ομάδα η οποία είναι μια ομάδα που, εντάξει, σίγουρα έδειξε κάποια καλύτερα στοιχεία, προσπάθησε λίγο να ανέβει βαθμολογικά, αλλά τώρα τελευταία ξαναέπεσε. Ιτήθηκε από τον Ατρόμητο με 1-2 μέσα στο Πανθεσσαλικό, ενώ πάλι διαμαρτύρονται για ένα γκολ του Μωραήτη που ακυρώθηκε ως offside. Γενικώς ο Βόλος φαίνεται ότι δεν μπορεί να έχει μια σταθερή πορεία σαν ομάδα. Αυτό παρατηρώ εγώ τον τελευταίο καιρό. Ότι ενώ πάει να κάνει κάποιο βήμα παραπάνω, εν τέλει δεν τα καταφέρνει. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτεί ο Αγχελόπεθ, ότι η ομάδα είναι πίσω μόνο με ένα 0 και πρέπει αυτό να λειτουργήσει εμψυχωτικά για τους παίκτες του Βόλου και για την ομάδα. Το ότι είναι ένα σκορ που ανατρέπεται και ότι πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να δείξει τον καλύτερο του εαυτό ο Βόλος, ο οποίος αγωνιστικά θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Άλχο, ο οποίος είχε θλάσει από το μάτς με την ΑΕΚ, επέκτησε μια θλάση, δεν νομίζω να προλάβει. Ο Τσοκάνης είχε ίωση, είναι μια σημαντική απουσία ο Τσοκάνης, το τονίζω σε κάθε βίντεο για το Βόλο, να δούμε αν θα προλάβει να επιστρέψει. Ο Γκλάφτιτς και ο Καλογερόπουλος επέστρεψαν στο πρωτάθλημα, πήρανε λοιπόν πάλι επέστρεψαν πάλι λοιπόν κανονικά για το Βόλο, ο οποίος, ξαναλέω, πρέπει να δει το μάτς από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Δεν πρέπει να φοβηθεί, πρέπει να πάρει ρίσκα άμα θέλει να προκριθεί, πρέπει να κρατήσει όσο μπορεί την μπάλα, κάτι το οποίο όμως δεν θεωρώ ότι θα το επιτρέψει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θεωρώ θα μπει δυνατά για την νίκη, δεν θα κάτσει να περιμένει το Βόλο θεωρώντας ότι έχει εξασφαλιστεί με το 0-1. Θα μπει για την νίκη ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Οπότε θα προσπαθήσει, πιστεύω, ο Βόλος να χτυπήσει σε καμιά κόντρα επίθεση, να πιέσει ψηλά ώστε να κλέψει μπάλες. Κάτι τέτοιο πιστεύω ότι θα κάνει. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, σίγουρα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του ΕΚΟΝ και του ΣΑΜΑΤΑ που είναι, όπως είπαμε, στο Κόπα Αφρικα. Ο Τζίμας επίσης είχε μια ίωση. Αλλά γενικώς, όπως είπα και πριν, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κάθε χρόνο στο κύπελλο κάνει πορεία, ή συνήθως πάει στον τελικό, ή πότε το παίρνει, ή πότε το χάνει στον τελικό, αλλά είναι σχεδόν κάθε χρόνο στον τελικό. Νομίζω ότι αν καταφέρει και περάσει και το Βόλο, έχει και το πιο εύκολο πρόγραμμα από όλους μετά. Και τα φόντα είναι ξεκάθαρα υπέρ του για να βρεθεί στον τελικό και πάλι. Από εκεί και πέρα, το αν θα το κάνει, θα φανεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ, σαν προγνωστικό, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει την πρόκριση τελικά. Δηλαδή, πρέπει να κάνει πολύ κακό ματς για να μην προκριθεί και ο Βόλος πάρα πολύ καλό. Το διπλό είναι κάτι το οποίο πιστεύω. Ένα διπλό, ίσως και ένα over ενδεχομένως. Και εδώ να έχουμε ένα over. Γενικώς το over νομίζω το βλέπω αρκετά σε αυτά τα μάτια, εκτός από ένα, θα πω σε λίγο ποιο είναι αυτό. Και ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ θα έχει μία. Δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο άνετο απόγευμα, μπορεί και να έχει. Θα βάλει δύσκολα ο Βόλος, πιστεύω. Αλλά εν τέλει νομίζω θα βρει τον τρόπο και θα προκριθεί. Έχει το μέταλλο σαν ομάδα να το κάνει. Και αυτή είναι και η προσωπική μου πρόβλεψη, ότι ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στους 8. Όπως είπα και πριν, που έχει και το πιο εύκολο πρόγραμμα μέχρι τον τελικό. Και τις πιο εύκολες διασταυρώσεις. Αυτά λοιπόν για το μάτς του Πανθεσσαλικού. 5 ώρα το απόγευμα, φυσικά σε ζωντανή περιγραφή από το YouTube Vasco Sports, εννοείται. Και πάμε, νομίζω, σιγά σιγά αξίζει να πάμε και στο πρώτο χρονικά ντέρμπι της φάσης των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας, και μιλάω φυσικά για το ΑΕΚ Άρης. Ένα μάτς το οποίο, με τα δεδομένα που είδαμε την Κυριακή, αναβαθμίστηκε λίγο στα μάτια μου σαν παιχνίδι, μετά και την νίκη του Άρη. Και θα εξηγήσω γιατί το είπα αυτό. Το λέω αυτό γιατί ο Άρης ήταν σε ένα πολύ κακό φεγγάρι τον τελευταίο καιρό. Αλλά η νίκη του ΠΑΟΚ σίγουρα του δίνει ψυχολογία, σίγουρα τον κάνει πλέον και στα μάτια της ΑΕΚ πιο υπολογίσιμο αντίπαλο από ό,τι ήταν ήδη, θεωρώ. Έχοντας κερδίσει τον ΠΑΟΚ, λοιπόν, ο Άρης χτίζει ένα momentum και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να τον περιορίσει ακόμα περισσότερο. Γενικώς τα ΑΕΚ Άρης πάντα έχουν ένα ενδιαφέρον σαν μάτς. Κάθε φορά. Να ξεκινήσουμε όμως από ποιο να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, η οποία πήρε μία νίκη στο Καραϊσκάκη με 1-2. Δεν θέλω να σταθώ στα της διαιτησίας που
υπήρχαν πάρα πολλές κουβέντες για το τι συνέβη και το αν υπήρχε γκολ του Μασούρα ή αν ήταν πέναλτι μετά. Αυτό το βγάζω εκτός συζήτησης. Θα εστιάσω στο αγωνιστικό, εκεί όπου η ΑΕΚ πήρε μια νίκη χωρίς όμως θεωρώ να πιάσει τα καλύτερα επίπεδα αγωνιστικής απόδοσης που είχε. Νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο, το ότι δεν είχε τα καλύτερα αγωνιστικά, τις καλύτερες αγωνιστικές επιδόσεις. Νομίζω είναι εμφανές αυτό. Και τι εννοώ, ότι δεν έπιασε τα επίπεδα που έχει πιάσει σε άλλα ντέρμπι. Δεν ήταν και την καλύτερη της εμφάνιση. Παρ' όλα αυτά κατάφερε και πήρε το αποτέλεσμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα. Έχοντας και αυτή τις απουσίες της λόγω των Copa Africa και Asian Cup, με τον Χατζησαφή, τον Μοχαμάη, τον Μουκουντή και τον Ζήνη να μην είναι στην αποστολή, αλλά έχει σιγά σιγά και πάλι τους παίκτες πίσω. Η ομάδα έχει επιστρέψει, πριν από λίγο καιρό είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς και κάτι το οποίο σίγουρα την επηρέασε αγωνιστικά. Αλλά έχει τώρα πάρα πολύ ένα σημαντικό μάτς με τον Άρη, έχει και το προνόμιο να παίζει εντός έδρας και σίγουρα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα ο Άρης από την πλευρά του, όπως είπα και πριν, με την νίκη του ΠΑΟΚ αναβαθμίστηκε πάρα πολύ. Ήταν μια νίκη που πιστεύω ότι αρκετοί μπορεί και να μην την περίμεναν κιόλας, αλλά αυτά τα ντέρμπι είναι πάντα ξεχωριστά. Ο Άρης, όπως είπα και πριν, μπήκε πολύ πιο διαβασμένος, πολύ πιο προετοιμασμένος και πνευματικά και σωματικά για αυτό το παιχνίδι. Κατάφερε και το κέρδισε με και πολύ καλή εμφάνιση από το Σαβέριο, ειδικά που σκόραρε και το δεύτερο γκολ. Και νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία κάθε χρόνο το αναφέρουν στον οργανισμό ότι το κύπελο είναι μέσα στους στόχους του. Αλλά σε κάθε φάση τυχαίνει δύσκολων διασταυρώσεων. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα και εδώ χρειάζεται να κάνει μια πολύ δυνατή εμφάνιση εκτός έδρας, που θα είναι κάτι απαιτητικό για την ομάδα του Άρη. Εντάξει, σίγουρα είναι σημαντικό το ότι βλέπει και ο Άρης τις κάποιες απουσίες που είχε, σιγά σιγά κάποιες παίκτες επιστρέφουν. Αμφίβολοι βέβαια παραμένουν ο Ρουπ, ο Ματαρίτα και ο Μενέντες, οι οποίοι είναι εκτός. Ανεβαίνει ο Φραν Βέλεθ σιγά σιγά. Να δούμε και αν θα πάρουν χρόνο και ο Φετφατζίδης με το Ρος. Και γενικώς είναι ένα μάτς το οποίο δεν ξέρω αν χωρά rotation. Η σημασία του δεν νομίζω ότι χωρά rotation. Και γενικώς η ΑΕΚ, όποτε έχει κάνει rotation, δεν της έχει βγει τόσο σε καλό. Βέβαια η ΑΕΚ έχει και ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα, όπως και ο Παναθηναϊκός, που παίζουν μαζί την ερχόμενη Κυριακή. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει Ολυμπιακό, Άρη και Παναθηναϊκό. Έχει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα μέσα σε μια εβδομάδα. Οπότε δεν ξέρω εκεί αν ο Ματίας Αλμέιδα θα σκεφτεί κάτι να αλλάξει, να βάλει ας πούμε το Μίτογλου αντί του Βίντα, να βάλει βασικό το Γιόνσον που δεν ξεκίνησε, ενδεχομένως βάλει τον Ελίασον σίγουρα βασικό, που δεν έπαιξε βασικός με τον Ολυμπιακό, ξαναξεκινήσει τον Μπόνσε. Γενικώς μπορεί να δούμε διάφορα πράγματα. Ο Αραόχο σιγά σιγά και αυτός ετοιμάζεται για το μεγάλο comeback. Αλλά ο Λιβάη Γκαρσία είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση και δύσκολα τον βγάζει από την 11η. Σκόραρε και με τον Ολυμπιακό, έκανε ένα πάρα πολύ καλό match. Και ο Σιμάνσκι επίσης ήταν πάρα πολύ καλός. Οπότε πιστεύω ότι η ΑΕΚ, ενδεχομένως δούμε και τον Πίλιο ξανά βασικό, στο μάτς με τον Άρη να πάρει φανέλα βασικού ο Πίλιος, στα αριστερά. Γιατί είδαμε στην Τιμπέ και Ρότα στις πτέρυγες, να δούμε μίσος τον Πίλιο τώρα. Αλλά γενικώς είναι ένα μάτς το οποίο η ΑΕΚ θα θέλει να το ελέγξει, θα θέλει να επιβάλλει το ρυθμό της, παρόλο που θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Νομίζω ότι θα μπει με αυτή τη λογική, θα μπει με το στόχο, με το σκοπό να μην αφήσει τον Άρη περιθώρια να βγει ο ίδιος μπροστά και θα ψάξει και σίγουρα ένα γρήγορο γκολ. Από εκεί και πέρα ο Άρης δεν πρέπει, όπως είπαμε και πριν, πρέπει να χτίσει πάνω στη νίκη επί του ΠΑΟΚ, άμα θέλει κάτι παραπάνω, να χτίσει σε αυτή τη νίκη, να πάει το ίδιο διαβασμένος και το ίδιο μπριζωμένος να το πω και δυναμικά και ενδεχομένως θα δούμε και ένα ωραίο παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει ένα μικρό προβάδισμα, να είμαι ειλικρινής, όσον αφορά τη νίκη. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Άσος θα έρθει τελικά. Ενδεχομένως και ένα goal-goal, να πω εγώ εδώ. Άσο και goal-goal λοιπόν, υπέρ της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα η ΑΕΚ, γιατί και αυτή θα χτίσει στην νίκη επί του Ολυμπιακού και ψυχολογία που πήρε αρκετά. Αλλά θέλω να δω και κατά πόσο ο Άρης θα μπορέσει και εκτός έδρας να είναι τόσο ανταγωνιστικός και να βγάλει ένα καλό πρόσωπο μετά τα κακά αποτελέσματα που είχε αυτός, γιατί και με τον Αστέρα έχασε με ανατροπή και στη Λαμία, με τη Λαμία δεν κέρδισε. Θέλω να δω λοιπόν κατά πόσο αυτή η ανάκαμψη με τον ΠΑΟΚ θα μπορέσει να έχει μια συνέχεια ή αν θα ήταν κάτι το οποίο ήταν μια μικρή αναλαμπή και θα σβήσει πάλι
στο επόμενο ντέρμπι. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. 7:30 στο Vasco Sports, φυσικά σε ζωντανή περιγραφή από το κανάλι μας. Και θα κλείσουμε με το τελευταίο παιχνίδι. Το πρώτο λοιπόν μάτς, όπως και για το ΑΕΚ, το πρώτο μάτς της φάσης των 16. Το μεγάλο ντέρμπι, το αιώνιο ντέρμπι, Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακός. Ομολογώ, δεν θυμάμαι ντέρμπι αιωνίων τα τελευταία χρόνια που στα μάτια μου διαφορά είναι τόσο μεγάλη. Δηλαδή, θεωρώ λοιπόν, ξεκινάω με αυτό και το λέω εξ αρχής, ότι ο Παναθηναϊκός στα μάτια μου αυτή τη στιγμή είναι το ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκληση. Το λέω αυτό γιατί μιλάνε τα αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να άλλαξε μεν προπονητή, αλλά έχει μια καλή απόδοση, έχει 1-2-2 με το Φατίχ Τερίμ, αλλά και για το Φατίχ Τερίμ είναι το πρώτο ντέρμπι, κάτι που σημαίνει ότι εδώ θα αξιολογηθεί. Γιατί εντάξει, το να μου κερδίζεις τα Γιάννενα και τον Πανετολικό, χωρίς να υποτιμάμε φυσικά τις ομάδες, είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πάλι πρώτος στη βαθμολογία, είναι σημαντικό. Αλλά δεν είναι το πολύ δυνατό τεστ να πεις και όταν τα έχεις και στην έδρα σου τα δύο παιχνίδια αυτά φυσικά. Δεν είναι λοιπόν το πολύ δυνατό τεστ για τον νέο προπονητή. Αυτό θα είναι το πρώτο δυνατό τεστ για τον προπονητή. Το Φατίχ Τερίμ, ο οποίος πιστεύω σίγουρα έχοντας δει την κακή εικόνα του Ολυμπιακού θα προσπαθήσει να χτυπήσει αρκετά τον Ολυμπιακό. Θα προσπαθήσει δηλαδή να μπει πάρα πολύ δυνατά και από το πρώτο λεπτό να βομβαρδίσει τον Ολυμπιακό. Αυτό πιστεύω θα γίνει. Αυτό πιστεύω θα επιδιώξει να κάνει ο Τερίμ. Θα παίξει επιθετικά, πιστεύω. Θα παίξει επιθετικά. Βέβαια, ξαναλέω ότι και αυτός ενδεχομένως κάνει κάποιες αλλαγές, λίγο διαφοροποιηθεί η ομάδα σε σχέση με το μάτς με τον Πανετολικό, γιατί έχει και ένα μάτς με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και τα δύο μάτς είναι σημαντικά, αλλά νομίζω ότι ίσως γιατί με την ΑΕΚ είναι ένα κλικ πιο σημαντικό. Οπότε είναι πολύ πιθανό να δούμε κάτι τέτοιο. Να υπάρξουν δηλαδή κάποιες διαφοροποιήσεις. Ενδεχομένως δηλαδή δούμε το Σπόρα να είναι βασικός που έβαλε 2 γκολ με τον Πανετολικό. Ενδεχομένως ξεκινήσει. Και ενδεχομένως δούμε κάποιες αλλαγές όπως είπα και προηγουμένως. Εντάξει, μιλάμε για. Και να περάσουμε λίγο στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ξαναλέω άλλη μια φορά, ανεξαρτήτου διαιτησίας φάσεων και το τι είναι πέναλτι και το τι είναι γκολ, αγωνιστικά δεν έχει καλή εικόνα. Κακά τα ψέματα. Μπορούμε να πούμε ότι με την ΑΕΚ έκανε ελάχιστες ευκαιρίες. Δεν ήταν ακόμα μια φορά καλός και σε ακόμα ένα ντέρμπι δεν θα κερδίσει. Η ομάδα έχει μείνει πλέον πάρα πολύ πίσω στο πρωτάθλημα και νομίζω πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να ανακάμψει και να φτάσει τουλάχιστον τους υπόλοιπους. Αν να ανακάμψει μπορεί και να μπορέσει. Να τους φτάσει όμως δεν ξέρω αν θα συμβεί. Γιατί πρέπει να κάνουν γκέλες και από πάνω προφανώς για να μπει και πάλι ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Από εκεί πέρα είναι σίγουρα. Πολλά τα θέματα. Η ομάδα συνεχίζει και ψάχνει λύσεις. Και στην άμυνα ο Ολυμπιακός έδειξε αστάθεια. Μεγάλο θέμα στις στημένες φάσεις. 2 γκολ που δέχτηκε με την ΑΕΚ από στημένες μπάλες τα δέχτηκε. Οπότε ήταν κάτι και αυτό προβληματικό. Και συνεχίζει να δει κατά πόσο θα ενισχυθεί. Πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός χθες είχε και απουσίες. Χθες στο μάτς με την ΑΕΚ εννοώ. Και δεν είχε και τόσο δυνατό πάγκο. Να πεις ότι είχε βάθος στον πάγκο του για να αλλάξει και τον λεγόμενο game changer. Δεν τον είχε. Και αυτό φάνηκε νομίζω. Ο Ζέλσον Μάρτινς έκανε ντεμπούτο, αλλά εντάξει δεν προλαβαίνουμε να τον αξιολογήσουμε ιδιαίτερα σε αυτά λίγα λεπτά που έπαιξε. Ο Ναβάρο έδειξε κάποια θετικά στοιχεία. Ήταν κινητικός, προσπάθησε να κλέψει μπάλες, να πιέσει. Δεν τον βοήθησε η γενικότερη εικόνα. Και η αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού, που έμπαζε αρκετά εκεί με τον Ορτέγκα, ο οποίος δεν ήταν καλός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και γενικώς ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πάει στη λεωφόρο ως outsider στα δικά μου μάτια. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το γυρίσει σίγουρα. Στα αγωνιστικά ο Σένκεφελ για τον Παναθηναϊκό επέστρεψε στις προπονήσεις. Ο Χουάνκαρ που είχε μείνει έξω να δούμε αν θα συμπεριληφθεί και αυτός για το μάτς αυτό. Από την άλλη ο Ολυμπιακός είχε τις απουσίες τις γνωστές του. Μπιέλ ο οποίος δεν ξέρω αν θα προλάβει, είναι οριακά. Ο Γιώβετιτς της χενοχλήσης δεν έπαιξε επίσης. Είναι και η απουσία του Ελκάμπη για το Κόπα Αφρικά και ο Ελαραμπή που είναι τραυματισμένος εδώ και καιρό. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει κάτι να αλλάξει την εικόνα του. Ο Γιώβετης λογικά θα μπει στην αποστολή, είναι πάρα πολύ πιθανό. Και ο Ολυμπιακός προφανώς θα... Νομίζω θα κάνει και αλλαγές. Του Μπιέλ ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι. Είναι αμφίβολος ο Μπιέλ.
Ο Μασούρας έκανε καλό παιχνίδι. Έβαλε και το ένα γκολ που δεν μέτρησε, έβαλε και ένα κανονικό. Γενικώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα γέρνει προς τη μία πλευρά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στο γήπεδο βέβαια τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά και για τον Παναθηναϊκό είναι ένα ντέρμπι που θέλει και αυτό την προσοχή του. Φυσικά δεν είναι ότι θα πάει ο χαλαρός ο Παναθηναϊκός και θα θεωρήσει την νίκη δεδομένη σε καμία των περιπτώσεων. Οπότε νομίζω ότι μιλάμε για ένα ντέρμπι αιωνίων, το οποίο φυσικά πάντα όσο και αν διαφέρουν οι δύο ομάδες ανά τις περιόδους, είναι ένα ντέρμπι αιωνίων που πάντα έχει τη δική του σημασία και τη δική του ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας και στην οπτική που εν τέλει και στην τροπή την οποία παίρνουν τα πράγματα. Να πούμε ότι και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ενισχυθεί και αυτός, κυρίως στα στόπερ, εκεί προσπαθεί να κλείσει γρήγορα ένα παίκτη. Συνεχίζονται, γίνονται κάποιες συζητήσεις. Κοιτάει και κάποιον και τον Γιουσούφ Σαρί, επίσης από την Αδάνα, για τον οποίο ακούγεται ότι τον κοιτάει και ο Ολυμπιακός. Ένας εξτρέμ, 25χρονος εξτρέμ. Να δούμε κατά πόσο θα συνεχίσει. Γενικώς ο Τερίμ σχεδιάζει αρκετά την ομάδα. Ακόμα θεωρώ δεν έχει βγάλει τα ξεκάθαρα συμπεράσματά του για το ρόστερ και ποιους υπολογίζει ως πρώτους και ως δεύτερους. Ακόμα κάνει και τα πειράματά του και νομίζω σίγουρα ότι το ντέρμπι θα είναι μια έτσι σκαλέτα και μια φάση για να αξιολογηθεί και ο Τερίμ σαν προπονητής, ενδεχομένως γίνει αυτό, και θα φανεί στην πορεία. Τώρα σαν προγνωστικό εγώ θα έδινα ένα μικρό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, ενδεχομένως και άντερ να το έδινα το παιχνίδι αυτό, μπορεί να είναι πηγαίνω λίγο κόντρα, αλλά θα δώσω ένα άντερ για το μάτσο αυτό και ίσως ένα μικρό προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Αλλά ξαναλέω ότι μιλάμε για ένα ντέρμπι αιωνίων, το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε ποτέ πώς θα εξελιχθεί. Στα χαρτιά και στην εικόνα που βλέπουμε μέχρι στιγμής, ο Παναθηναϊκός παίζει καλύτερα αυτή την περίοδο και ο Ολυμπιακός ψάχνει μια έτσι ανάκαμψη. Αν έρθει μια βαριά ήττα για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ. Ο Καρβαλιάλ μέχρι στιγμής δεν έχει δικαιώσει την επιλογή της διοίκησης να τον προτιμήσει. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Τρισερή μάτς στο πρωτάθλημα χωρίς νίκη, καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ένα πολύ κακό αποτέλεσμα. Αλλά σίγουρα αν ο Ολυμπιακός πάρει μία νίκη θα λειτουργήσει νομίζω πάρα πολύ καλά και στην ψυχολογία του και ενδεχομένως καταφέρει και επιστρέψει και στις νίκες και στο πρωτάθλημα που έχει την ευκαιρία να το κάνει απέναντι στην Κηφισιά την προσεχή Κυριακή, εκτός έδρας βέβαια. Αλλά σίγουρα έχει και πάλι μία ευκαιρία να πάρει μία βαθμολογική έτσι, ανάσα και να επιστρέψει λίγο στα θετικά αποτελέσματα και στις θετικές εμφανίσεις. Αυτά λοιπόν νομίζω, το σχολιάσαμε και αυτό το παιχνίδι. Πρώτο ματς και εδώ για τη φάση των 16 όπως και στο ΑΕΚ Άρης. Στα προηγούμενα δύο ματς η πρόκριση ξεκαθαρίζει αύριο, ενώ εδώ πέρα υπάρχουν και οι ρεβάνς που θα γίνουν στις 17 του Γενάρη, μια εβδομάδα δηλαδή αργότερα. Οπότε ξέρετε ότι είναι τα πρώτα ματς και σίγουρα θέλουν και οι δύο ομάδες, μάλλον και οι τέσσερις γιατί μιλάμε για δύο ματς, να πάρουν ένα προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι, ένα ισχυρό προβάδισμα, για να έχουν λίγο παραπάνω, λιγότερο άγχος μάλλον στο δεύτερο μάτς. Ο Γενάρης είναι ένας πάρα πολύ απαιτητικός μήνας, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, πολύ απαιτητικά, γιατί μπαίνει και μπήκε το κύπελο πλέον και γενικώς οι ομάδες χρειάζονται ανάσες και είναι πάρα πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια και τα πάντα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή και οι βαθμολογίες και τα αποτελέσματα μπορούν να τραπούν πάρα πολύ εύκολα. Αυτά νομίζω. Το είπαμε, τα ξεκαθαρίσαμε για ακόμα μια φορά. Φάση των 16 λοιπόν, με τα 4 παιχνίδια για αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα έρχονται άλλα παιχνίδια τα οποία θα σχολιάσουμε και φυσικά τα αποτελέσματα των δύο ντέρμπι που θα είμαστε εδώ για να τα σχολιάσουμε και αυτά. Φάση των 16 λοιπόν, με δύο ντέρμπι από την αρχή. Πάρα πολύ δυναμικά λοιπόν επανέρχεται το κύπελλο στη ζωή μας και αναμένω να δω ανταγωνιστικά μάτς και σίγουρα γιατί όχι και κάποιες ανατροπές, να δούμε ωραία πράγματα και να δούμε ωραία ποδόσφαιρα και να σχολιάσουμε και στο επόμενο βίντεο που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Φυσικά τα μάτσα θα γίνουν συντόνη περιγραφή, εννοείται αυτό. Και εσείς μην ξεχνάτε όπως κάθε φορά να κάνετε like, να κάνετε subscribe, να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τα βίντεο και τις ζωντανές περιγραφές και γράψτε και στα σχόλια τις δικές σας προβλέψεις για τα παιχνίδια, εννοείται αυτό. Θέλουμε να ακούμε και τη δική σας γνώμη και το δικό σας feedback φυσικά για τα παιχνίδια. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα στα επόμενα βίντεο και για τη Super League και για το κύπελο Ελλάδας. Αυτά λοιπόν, τα λέμε στα επόμενα. Γεια σας!